Το τραγούδι Μισιρλού που σημαίνει Αιγύπτια είναι ο τίτλος ενός ελληνικού ρεμπέτικου τραγουδιού, το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά το 1925 στην Αμερική από τον Τίτο Δημητριάδη και πρωτοπαίχθηκε στην Αθήνα από τη ρεμπέτικη ορχήστρα του Μιχάλη Πατρινού το 1927. Αρχικά το τραγούδι ήταν ένα αργό σμυρνέικο ζεϊμπέκικο με στίχους που αναφέρονταν σε ένα θέμα απαγορευμένο για την εποχή του, τον έρωτα ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών φυλών, θρησκειών και πολιτισμών. Το 1934 ο ελληνοαμερικανός μουσικός δάσκαλος Νίκ Ρουμπάνης κυκλοφόρησε μια ορχιστρική jazz εκτέλεση του τραγουδιού, κατοχυρώνοντας και νομικά τον εαυτό του ως τον συνθέτη του τραγουδιού. Ο Ρουμπάνης άλλαξε τον τόνο και τη μελωδία, δίνοντας στο τραγούδι ανατολίτικο άρωμα, προσθέτοντας στοιχεία jazz και αποτινάσσοντας το βαρύ σμυρναίκο ήχο. Το 1962 ο σερφ κιθαρίστας Dick Dale σε μια ζωντανή του εμφάνιση δέχτηκε την ερώτηση πρόκληση από έναν ακροατή στο κοινό αν μπορούσε να παίξει ένα ολόκληρο τραγούδι πάνω σε μια και μόνη χορδή της κιθάρας του. Ο Dale απάντησε στην πρόκληση, οπότε και η χάρη της Μισιρλούς πέρασε τα σύνορα του Ατλαντικού και έγινε γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Dale είχε λιβανέζικες ρίζες και συχνά αναφερόταν στην επιρροή της αρμένικης μουσικής στο κιθαριστικό στυλ του, κάτι που συνέχισε να υφαίνει τεχνιέντο στην παρεξήγηση σχετικά με τις ρίζες του τραγουδιού, αφού πολλοί το κατέταξαν ως αρμένικο ή λιβανέζικο. Η ανατολίτικη εκδοχή του υπήρξε επί σειρά ετών τόσο δημοφιλή στη Μέση Ανατολή, που οι ντόπιοι τον στερνίστηκαν ως παραδοσιακό τραγούδι της χώρας τους. Το 1994 η ευφυΐα του Κουέντιν Ταραντίνο ερωτεύτηκε παράφορα τη μελωδία και αποφάσισε να ντύσει με την Αλαντέιλ Μισιρλού την Ούμα Θέρμαν στην ταινία του Pulp Fiction, καθιερώνοντας το τραγούδι ως παγκόσμια cult λατρεία. Το 2004 το κομμάτι επιλέχθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας ως ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια όλων των εποχών. Τον Μάρτιο του 2005 το περιοδικό Q Magazine κατέταξε την εκδοχή του Dale στο νούμερο 89 στη λίστα του με τα 100 σπουδαιότερα κομμάτια παιγμένα σε κιθάρα. Μετά από όλη αυτή τη διαδρομή η Μισιρλού είναι σήμερα εξαιρετικά δημοφιλή σε 4 εντελώς διαφορετικά είδη μουσικής. Στο ρεμπέτικο, στη λαϊκή μουσική της Μέσης Ανατολής, στην εβραϊκή μουσική και στο surf rock. Σε αυτή την εκδοχή του surf rock, παιγμένη από τον Dick Dale, θα ακούσουμε σήμερα τη Μισιρλού.